Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Ειρήνης και φιλίας, πρωτάθλημα για την Elite. Μπράζερ, Deportivo, καλό παιχνίδι. Να παρακολουθήσουμε όμορφο θέαμα. Τα συνηθισμένα. Το καλύτερο σου σκέφτεσαι. Η επίθεση για την Deportivo. Η μπάλα θα περάσει χαμηλά. Η κούρσα για τρεις. Η μπάλα να κάνει να την καλείς. Πάλι θα καταρτήσει το rebound και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Αλλά θα βρουν ένα μικρό γήπεδο, θα βρουν και το σκορ. Γιοβάνης. Μπάλα χαμηλά. Καμπάνης, θα στοχίσει. Γράτσιος. Θα στοχίσει. Ο Βασόβλης ο rebound. Μπρόνης. Πάρει το screen. Παρπάς. Κατρίς. Άστοχος. Καθαρίζουν την υπόθεση αμυντικό rebound. Μπαρμπάς. Σαμπάνης. Νέο καλάθι. 2-5. Μπαρμπάς μακριών φόντων για τους Blazers. Το τρίποδο δεν θα έρθει. Επιθετικό rebound. Κορονιός. Γράτσιος. Έκλεψε, Πρόνης, όχι που δεν θα τον κάνει, μέσα, ο Πεκταράς, καλοκαίρι, θα γυρίσει στην ομάδα της καρδιάς του, στους World Dogs, για να μεγαλουργήσει, για να σηκώσει τη θρηλυκότερη ομάδα της διοργάνωσης, την Κούπα, το Summer. Άλλη Πρόνης. Δεν μου έχει πει κάτι ο Πρόνης, από μόνο σου το βγάζω για να μην γίνουν παρεξηγήσεις. Αλλά εντάξει, το εμανέρο δεν γίνεται. Ο Γράτσιος θα πέσει την μπάλα στο καλάθι. 4-8. Μπάρμα για 3. Έξι το χορτέ αυτό. Μάλιστα.
Πάμε γρήγορα γρήγορα σε time out, 5:46 και το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, 4:11 μπροστά οι Blazers. Λοιπόν, τέλος time out. Ενός. Καλά θα περάσει χαμηλά. Το καλάθι θα έρθει. Επιτέλους και κολλάνε. Από τους 4 πόντους θα μειώσεις 5-6-11 τον Γκαγκαλέτρι. Μπαρμπάς. Μαρτζελού. Μαρινάκης πάντα όρθιος στον πάγκο. Διευθύνει την ορχήστρα του. Θεό τον κάναμε για να μας πει μια ομάδα που μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα στη συνέντευξη. Δεν μας συνείδε, τελικά την είπαμε εμείς. Εκτεθήκαμε εμείς. Νέο καλάθι για τους Blazers. Από τον Γιωβάνη. Γκράτσιος. Αν νομίζουν στην Deportivo ότι έχουν εύκολο έργο απόψε επειδή οι Blazers έχουν έρθει μόλις 6, είναι γελασμένοι. Δεν ξέρω αν έχει προκαλέσει έναν εφησυχασμό. Διότι έχουν δει η ένταση στο παιχνίδι τους δεν είναι αυτή που πρέπει για αυτό το παιχνίδι, για αυτή την αναμέτρηση. Μόλις μπήκε ο Γιωβάνη στο γήπεδο. Κάτσιος, 45, άσοχος. Μαζόγλου θα μαζεύει το ριμπάτ και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Κορονιός θα τον κόψει. Το Γιωβάνη στα ίσα. Ένα με το βράδυ θα τελειώσει, θα τελειώσει η φάση. Γιωβάνη Σιταϊφάου, το ίδιο και ο Γκάτσιος. Σε κανένα να πεις δύο τέτοιο και τίποτα και τελείω στην υπόθεση. Μπαρμπάς. Από τα 10. Ω, τι έβαλε ο άνθρωπος. Τι ποντάρα ήταν αυτή. Με η Μπαρμπάς. Όπου τι τους έφτιαξε εδώ. Κατάλληλα κάτι άμεσα. Σας πει να αλλάζετε, λέει ο Γιάννης από τον πάγκο. Ο Γιωβάνης θα απαντήσει στο τρίποδο του Τομινού, 13-20. Άμυνες δεν υπάρχουν, σε αυτό το μεγάλο διάδικα είναι. Θα πάει για να συνεχίσει και πάλι για την Deportivo. Περάσει ο Μαρούσος, ο Πύργος του Deportivo, ο Γκάτσιος για τρεις. Το βάλε επιτέλους. 15-20. Thank you.
πέτυχε το καλάθι, έκανε το 19-22, έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Θα εξορκίσει. Γλάτσιος. Περάσει και το καλάθι, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Να μειώσει 2-21-23. Για 23, το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. 33 δευτερόλεπτα για το πέντε σύντομο του καλύτερου. Γιωβάνης. Γράτσιο, γιατί θα το πέρασμα, θα πάρει το φάουλ. Δεν υπάρχουν πολλές. Και δεν του άρεσε καθόλου η επίθεση που μόλις παρακολούθησε. Ο δικός του έκοψε την παραμέλεια, 10-70. Καλά, δείτε, ο μήπως θα μπορούσε να την αφήσει την μπάλα, το ξέρει και ο ίδιος. Θα γίνει δικαίωμα για 2. Δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Μίλησε και τον μεγαλύτερο απέναντί του. Δεν θα εξοπλιστεί. Κορονιός.
27-25, νέο προβάδισμα για την Deportivo. Προκαλύπτει δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα να ακούσει την Πορτοκαλί στο καλάθι. Γιωβάνης για την απάντηση θα το κάνει, 27 όλα, μία σου και μία μου. Βηματάκι πίσω για να πάρει το χώρο για να μπορέσει να σουτάρει. Τι έχουμε,
Ρέκας για τρεις. Δεν το συνηθίζει, είναι η αλήθεια. Ακόμα δεν έχουμε δει στο παρκέ. Ο Μίκος θα σκορκίσει. Το Μινό θα μαζέψει. Και από εκεί στον Κορονιό 3-53. Για το τέλος του μικρόνου. Μόνος του ελεύθερος από το νησί. Το 38 και τα 5 παραμένει. Μια ευκαιρία της Δεπορτίβο να ξεφύγει ακόμα περισσότερο. Πάμε σε time out 41-35 με το χρονόμετρο. Το 2:57 για το τέλος του μικρόνου. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Πάτησε. Χαρακτηριστική κίνηση της ΡΕΦ. Πάτας 2:16. Πίση υπό την πίεση του Κορονιού. Δεν θα καταφέρει απολύτως τίποτα. Ο Μινός προσποιείται, θα πάει μέχρι μέσα. Νο λουκ κάτω στο Μαρούσο. Ο πίστα ίσα από τον Σαμπάνι. Μαρούσο, άστο. Και το πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού. Να δούμε πόσο θα δέψουν μόλις έτσι οι Blazers που πέτυχαν το καλάθι τώρα. Και
κύριος Γιωβάνη, 44-37, πόσο θα αντέξουν απέναντι στους εμφανώς και ο πλήρης και το νέο τρίποντο. Συμβούνται όλοι πλέον. Πάμε σε time out, 36 δευτερόλεπτα, 47-37, η διαφορά για πρώτη φορά στους 10. Λοιπόν, επιστροφή στο παιχνίδι μας. Για αυτά τα τελευταία 32 δευτερόλεπτα απομένουν. Απαζόλιο. Καμπάνε τη μέσα. Δεν θα μπει μπάλα στο καλάθι. Τόσο πολύ ήθελε. Θα κερδίσει όμως το φάουλ. Άστοχος. Τρέπει σε την κόρη μπάτω το Γιωβάνη. Ανανέωση χρόνου. Όλη η επίθεση που απομένει στα χέρια των Μπρέιζερ. Θα πάνε, θα πάνε και το δικό φάου. Αντιαθλητικό το Μαρούσο. Μάρουσο στον πάγκο. Λοιπόν, έναρξη δεύτερη μικρόνου. Θα αποφορτήσει την πρώτη επίθεση για την Λεπορτικό από το δεύτερο μικρόνο. Αμπαζόλιο. Κάνει το καλάθι, δεν θα καταφέρει να βρει την μπάλα. Μέσα. Δεύτερο μαδικό. Πρώτο.
Χαβαζουλού. Μαχαλομέος. Λοιπόν, 52-39, 7-30, 12 λεπτό, πάνες, αυτοκίση, το μήνες εξωτήσει, το Γιάννη δεν έχουμε δει ακόμα παραπάνω. Πρόνης. Θα σε κλείσει και με τον Μπάρμπα. Για το τέλος του τρίτου και η Deportivo είναι ήδη στους 60. Thank you.
κάτσε στη γωνία για τρεις. Παρθολομέος. Τώρα εδώ θα μας πει μετά το τέλος του παιχνιδιού τι ήθελε να κάνει. Πρώτα πάσα. Σουτ. Του έφυγε. Πώς θέλες. Έλα ρε. Λοιπόν, ο Μίλτος ισχυρίζεται ότι δεν του έφυγε, αλλά εντάξει, φαντάζομαι κάτι το λόγο για όλα αυτά. Άμα σε θέλει. Μπορεί να μαζέψει. Βράχτησε τη μήνυ πίσω. Και από εκεί που θα βρίσκαν σε αμυντική ανισορροπία οι Blazers του Di Deportivo. Συνέβη το αντίθετο. Διότι όταν συμβαίνει αυτό πρέπει η επίθεσή σου να είναι άρτια εκτελεσμένη. Μπαρμπάς. Είναι 1-50, η διαφορά στους 11. Χρόνος υπάρχει και μάλιστα πάρα πολύ. Μαρούσο. Πάρα πολύ όμως η κίνηση. Το τέλειο. Ματάρα. Έτσι.
σε ρίγια τους Blazers 65-59. Δεν έχει τίποτα από το της Ευθυλίας. Καρδίζει την απάντηση, όχι. Δευτερόλεπτα. Τώρα το κάνει με τον Μαρινάκη κρεμασμένο πάνω του. Λοιπόν, τέλος του δεκαλέπτου. 65-59, διαφορά στους 6. Πάμε για μεγάλο τέταρτο δεκαλέπτο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Το τέταρτο δεκάλεπτο μόλις ξεκίνησε. Βαρθολομέος. Μάρφας για τρεις. Επιθετικό rebound. Θα μειώσουν ακόμα περισσότερο. 65-61. Μαρινάκης. Καλέτης Μαρινάκης, έχει η ώρα του. Οι Blazers είναι εδώ. Δεν άφησαν το παιχνίδι σε κανένα χρονικό σημείο και αν μείναν με 12 πίσω. 49-37 επέστρεψαν. Πάρει την εσωτερική. Πω ένας Γκαρδίς. 60. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, τέλος time out. 8-15, 67-61. Του διατρής, Κορονιός. 70-61. Και 70-64, μία σου και μία μου, διαφορά και πάλι στους 6. Γκαρμπής, θα πάρει το φάουλ. Κοντζακαλυγή. Πάσατε πέρασε. Μαχλιώτης θα πάρει το φάουλ από τον Μπάρμπα. Πάει με τη μέσα, θα αφήσει τη μάνα στο καλάθι. Όχι, δεν το μετράει, δίνει επιθετικό. 76-64 παραμένει. Θα
μετρήσει το καλάθι. 74-64 θα εκδοθεί επιθετικό φάουλ. Η διαφορά στους 10. Να πιω τη σπάτσα σε 76-64. Το 66 61 εκεί είναι 76-64. 13 επιμέρους. Βαθορομέως θα σκοχίσει. Καρπής. Πάλι μπάλα στο χέρια, 78-64, time out, 6 και 12, στο σύν 14, το παιχνίδι αρχίζει και γυρνεί προς την πλευρά της Deportivo. Λοιπόν, τέλος time out. Οι οδηγίες δόθηκαν, στις δύο πλευρές. Επαναλαμβάνω, 6 και 12, 78-64. Μπάκος θα πάει μέχρι μέσα, αυτή τη φορά θα εκπαιδεύσει 76-66. Θα μειώσει 12. Να φλιώτης. Θα καλέπρεις. Θα του δώσει το screen. Πάει αντίθετα, τι ακριβώς θα κάνει τώρα εδώ. Θα δείξω τον εαυτό του. Είμαστε καλά την τώρα από οι Blazers. Θα τον αφιώτη στο μπάρμα. Σιγά τους για τρεις. Άστοχος. Θα μπάνει στο ριβάουντ από τον χρόνο. Μπάρμπας. Μπάλα στο φάνη. Περάσαμε στα τελευταία 5 λεπτά. Θα στείλει τη διαφορά στους 15-81-66. Νομίζω ότι το παιχνίδι δεν γυρνάει αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να συμβούν αρκετά πραγματάκια. Ο Σαμπάνης θα μειώσει το παιχνίδι στο 81-68. Χρειάζεται ένα μεγάλο σουτ τώρα. Θα έρθει από τον Μπάρμπα. Τι του κάνει τώρα η μπάλα, τι παιχνίδι ήταν αυτό. Δόντα ένα, 68.
άμεσα να πάρουμε out. 3-34 για το τέλος της ανάμεσης. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Time out τελείωσε. Είναι στα χέρια των Blazers, οι οποίοι βρίσκονται στο μείον 13, 3-28 για το τέλος. Αυτές τις λίγες, πολύ λίγες πιθανότητες που τους απομένουν. Αν δεν πει τώρα, τετέλεστε. Λοιπόν, 2014 με το σκορ 81-68 νομίζω ότι η Deportivo θα πάρει την νίκη σε ένα παιχνίδι που από το δεύτερο μισό του δεύτερου δεκαλέπτου πήρε τον έλεγχο. Οι Blazers κάναν την προσπάθειά τους. Κλείσαν την πρώτη τελευταία στροφή στο μείον 6. Ο Βαδολονές αφεπήγει το καλάφι. Βρέθηκαν και στο 65-61 στις αρχές του τετάρτου και κάπου εκεί πάτησαν το πόδι στον γκάζι. Η ομάδα του Γιάννη Μαρινάκη απελπιστικά, ας το πω, όχι απλά ας το πω. Είτε βαθύνω να φτάσει στη έκτη τη νίκη. Έξι νίκες, έξι ήττες. Οι Blazers θα παραμείνουν σε χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας. Το ρεκόρ θα πάει στο 3-8. Βαρθολομαίος, Σίδερο, Κομινός. Το τελικό σκορ μένει να μάθουμε. Παναλαμβάνω ότι η Deportivo θα πάει 6 νίκες. Το ρεκόρ της στο 6-6. Στο 3-8 οι Blazers. Τα χαμηλά στρώματα. Το 2014 θα είναι το τελικό σκορ. Η Deportivo θα πάρει μια δίκαιη νίκη. Η ομάδα του Γιάννη Μαρινάκη για το πρωτάθλημα της Ελίτ επαναλαμβάνω το Deportivo Blazers 83-74. Για χαρά σε όλους.